Καλημέρα, φίλια, πολλά μουα, στα μουτράκια σας, στα μαγουλάκια σας, στα μαγουλάκια τα πάνω, τα κάτω, δηλαδή τα άλλα μαγουλάκια λέγονται αλλιώς. Κολομαγουλάκια. Ναι, εκεί πέρα, παντού πολλά φιλάκια, σας αγαπάμε πολύ. Έχουμε έρθει πολύ power, σήμερα έχουμε έναν μοναδικό καλεσμένο που από χτες σας το είχα πει και ήρθε από Σαλονίκη. Φιλιά πολλά στη Σαλονίκη με τη λεβεντογένα μάνα. Σου αυτό είναι για τη Σαλονίκη. Από εκεί κατάγομαι, έτσι. Αλήθεια, Θεσσαλονικιά είσαι. Μπαμπάς μου, έτσι δεν λένε, η καταγωγή, η καταγωγή είναι από τον μπαμπά. Ναι. Α, εμένα όχι, ο μπαμπάς μου είναι από την Αυστραλία και η μητέρα μου είναι από τη Βενεζουέλα. Oh. Γι' αυτό έχω αυτή την τροπική ομορφιά. Amazing. Yes, I know. Δεν σου πω, πήγες για μπάνιο χθες. Όχι. Πήγες για μπάνιο μετά από εδώ. Προχτές πήγα. Ναι. Χθες δεν με είδες λίγο μαύρο ή σήμερα με βλέπεις πιο μαύρο. Σήμερα πιο μαύρο. Επειδή έμεινα πιο πολλές ώρες, όσο μένω εγώ μαυρίζω. Μαυρίζει το δέρμα μου. Είναι από αυτό το δέρμα πόσο το αφήνεις μόνο του. Πώς λένε, ας πούμε, ότι το βάζεις εκεί για να γίνει πιο. Να πήξει. Να πήξει. Να τραβήξει που λέμε. Και εμένα όσο με αφήνεις, τραβάω. Και όσο μαυρίζεις, και πίζω. Ασπρίζει και το δόντι. Ναι, και το δόντι ασπρίζει. Αυτά τα δύο λειτουργούν αντιφατικά. Βέβαια, σήμερα είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Θα σας τα πούμε όλα στη συνέχεια. Αλλά εχθές, μέχρι να ετοιμαστεί ο καλεσμένος να ετοιμάσει και τη σκέψη του, γιατί ο καλεσμένος μας είναι ένα πολύ γνωστό άτομο όσον αφορά τις προβλέψεις του παγκόσμια, θα έλεγα, γιατί δεν μιλάει μόνο για την Ελλάδα, μιλάει και για το εξωτερικό, μιλάει για τα πολιτέματα πολλές φορές στο εξωτερικό και έχει κάνει προβλέψεις που έχουν βγει αληθινές μεγάλες. Αλλά πρέπει και να αυτοσυγκεντρωθεί, διότι μπορεί, όπως είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα στις 2 η ώρα, το Medium να κοιμάται. Αλλά την ώρα που είναι στην εκπομπή δεν κοιμάται και να μπορεί να ενεργήσει. Απαντά, οπότε τον αφήνουμε λίγο να μπει στο mood, αυτό που χρειάζεται. Το ναι, ξέρεις. Θέλω να τον ρωτήσω αλήθεια, όταν κάνει πρόβλημα, κλείνει μάτια και τέτοια. Μου έδωσε μια καλή ιδέα. Θυμήσου το. Εχθές όμως στην εκπομπή έθεσα ένα πολύ σημαντικό ερώτημα και είπα ότι σήμερα θα το απαντήσω. Λέμε λοιπόν, βλέπουμε κάποιους τύπους καμιά φορά, ας πούμε, και περπατάνε. Και έβλεπα έναν τύπο στο γυμναστήριό μου, φιλιά πολλά στο Over Limit, στο Γιώργο και στον Ανδρέα το Μοδινό, φιλιά πολλά, σας αγαπώ πολύ. Έβλεπα έναν τύπο λοιπόν και περπατούσε έτσι κάπως. Και λέω, ας πούμε, και μου λέει αυτό, μαγιά κλανιά και κολοφιλιστρίνη. Μου έμεινε εμένα, όχι το κόλλησο, εντάξει, το φιλιστρίνι. Γιατί το μαγιά το γνωρίζω. Το κλανιά, φυσικό αέριο, όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουμε, χρειάζεται να κλάνουμε κάπου-κάπου για να μην τα κρατάμε και μέσα μας, γιατί μπορεί μετά να σου βγαίνουν, δεν γίνεται. Και να σας πω και εδώ μια παρένθεση, ότι είναι υγεία να κλάνεις και πρέπει να κλάνουμε, γιατί αυτό δηλώνει υγεία. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή είναι υγεία βρισκόμαστε σε ένα ωραίο τραπέζι, πέντε άνθρωποι και τρώμε και τις αφήνεις. Εντάξει, προσέχουμε. Πάμε λίγο πιο πέρα. Έψαξα να βρω λοιπόν γιατί λέμε και κολοφιλιστρίνη, αλλά το σημαντικότερο ότι έψαξα να βρω γιατί λέμε φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Άρα έχουμε δύο απαντήσεις. Δύο. Όταν λέμε φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο, εμείς όπως το ερμηνεύουμε ότι και καλά θα δεις. Αλλά στην ουσία νηστικός θα μείνεις. Ή τη βλέπεις αυτή την ωραία γυναίκα, αλλά δεν την αγγίζεις. Ή βλέπεις αυτόν τον πολύ ωραίο άντρα και δεν τον πιάνεις. Λοιπόν, αυτό. Όμως, γιατί λέγεται περίδρομο, ξέρεις τι είναι ο περίδρομος. Θα θέλω να πεις και γιατί λέγεται μάτια ψάρια και δεν λέγεται μάτια. Χίλια. Σκυλιά. Ναι. Φάτε μάτια ψάρια. Για το ψάρι δεν το κοίταξα. Α, θα σου πω γιατί λέγεται, ναι. Έχει συνουσία έχει αυτό. Α, πες το, μου έχει πολύ συνουσία αυτό το πράγμα. Πολύ περίεργο. Λοιπόν, άκου να δεις λοιπόν. Το φάτε μάτια ψάρια, τα μάτια σου, επειδή ο περίδρομος είναι αυτό το κορδόνι που είναι στο κάτω μέρος από τα δίχτυα, που τραβάει τα δίχτυα, κατάλαβες, και μέσα τραβιέται όλη η ψαριά, άμα έχει ψάρια λέμε, γιατί άμα έχει ξαψαριά, δεν έχει ψάρια, άμα έχει ξαψαριά. Και αυτό που τραβάει λοιπόν τα ψάρια λέγεται περίδρομος. Άρα όταν λέμε φάτε μάτια ψάρια και κοιλιά περίδρομο, υπάρχουν δύο έννοιες. Ή ότι και καλά η ψαριά μας δεν είχε τίποτα, ήταν εξαψαριά, ή ότι εν πάση περιπτώσει τα φάγαμε όλα τα ψάρια, όλο το δίχτυ το κατάπιαμε και περιδρομιάσαμε, γίναμε τόσοι. Κατάλαβες τι έχει γίνει? Κατάλαβα, αλλά αυτό δεν είναι η έννοια που αυτό λέμε. Ναι, αλλά εγώ πήγα να βρω την ενοιολογική έννοια. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Η ενοιολογική έννοια του περίδρομου. Έννοια, πώς το λέω. Και να σε ρωτήσω τώρα και, να σου πω και να κλείσουμε και το άλλο και να ρωτήσουμε και τον καλεσμένο μας αν ξέρει ναι, από αυτά. Γιατί είναι άνθρωπος που ξέρει. Γιατί το χρησιμοποιούμε έτσι, εφόσον έχει άλλη έννοια. Γιατί οι άνθρωποι στην Ελλάδα, όπως έχω πει και στο βιβλίο που ετοιμάζω να βγάλω το λεξιλόγιο για να μάθουν οι Έλληνες επιτέλους κάποιες λέξεις, δεν ερμηνεύουμε τα πράγματα και δεν λέμε τη σωστή λέξη. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια.
Οπότε δεν μπορείς να μην χρησιμοποιείς λέξεις. Όταν λέμε λοιπόν μαγιά, κλανιά και κολοφιλιστρίνη, επειδή δεν το βρήκα, γιατί δεν ξέρω, αλλά το μόνο που μπορώ να ερμηνεύσω είναι ότι είναι το φιλιστρίνη του κόλου. Δηλαδή, τι να είναι το κόλο φιλιστρίνη, σύνθετη δεν είναι. Βγαίνει από τον κόλο τον ποπό δηλαδή και το φιλιστρίνη. Αλλά το φιλιστρίνη όμως τι είναι, μήπως είναι το φιλί, αλλά με γλώσσα. Δηλαδή το φιλί με τη γλώσσα το λέμε φιλιστρίνη. Φιλιστρίβη. Φιλιστρίβη. Να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό, αν δεν το απαντήσουμε σήμερα, μέχρι το τέλος εκπομπής, θα μου βοηθήσουν και οι συνεργάτες μου πάνω στο control room. Τι είναι το κολοφιλιστρίνη, γιατί το άλλο το βρήκα. Τι είναι, το φιλιστρίνη του κόλου. Εντάξει. Αλλά τι είναι το φιλιστρίνη, παιδιά, εξηγήστε μου, θα σκάσω, δεν μπορώ. Γιατί και για τον κόλο πάλι ξέρω. Ου, και εκεί και αν δεν ξέρω. Αλλά για το φιλιστρίνη δεν ξέρω. Ο αστρολόγος, μελλοντολόγος, μοναδικός Ηλίας Σακελάρης από τη Θεσσαλονίκη και πας σε Ελλάδος βεβαίως πλέον αγαπημένος, είναι κοντά μας. Καλησπέρα και από εμένα. Τι κάνεις? Χάρηκα που είμαι μαζί σας, με την όμορφη παρέα σας. Εννοείται. Και να σου πω κάτι. Στην αρχή, μέχρι να ετοιμαστείς, μας άκουγες. Έχω πάρα πολλές απορίες. Πολλές απορίες έχω για την αστρολογία και το σεξ και τα λοιπά, για το καλοκαίρι που έφτασε και αυτά. Αλλά μήπως. Ηλία, επειδή έχει διαβάσει πολλά, μήπως λέμε. Ξέρεις γιατί λέμε μαγιά, κλανιά και κολοφιλιστρίνη? Μάλλον. Και κανονικά είναι και κόλος φιλιστρίνη. Εγώ δεν ξέρω. Μπορώ να πω ότι αν το σκεφτείς ότι αυτός που παρουσιάζεται ως μάγκας, αλλά δεν είναι μάγκας. Ναι, ρε παιδί μου, αυτή είναι η ερμηνεία. Θέλετε να μου πείτε κάτι? Α, αυτή είναι η ερμηνεία. Η ερμηνεία. Το φιλιστρίνη. Μικρό παράθυρο. Α, το φιλιστρίνι είναι ιταλική έννοια και είναι μικρό παράθυρο παραθύρι. Ιδέες που μας βοηθούν. Δηλαδή τώρα κάτσε και κόλος φιλιστρίνι, μιλάμε για ένα παράθυρο που έχουμε στον κόλο. Μήπως είναι δεν είναι έτσι ακριβώς. Ε? Ανοιχτό παράθυρο. Ανοιχτό! Α, τότε μιλάμε για ανοιχτό ποπό. Α, δηλαδή είναι αυτό. Μισό λεπτό. Καλά, δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Ένα γενικό, κύριε σκηνοθέτη, τώρα μου ήρθε, είναι δηλαδή μαγιά, κλανιά και κολοφιλιστρίνη, είναι δηλαδή αυτός που περπατάει, έρχεται έτσι, θα σας δείξω πώς έρχεται ο μαγιά, κλανιά και κολοφιλιστρίνη, έρχεται έτσι, και όταν σας αποχαιρετάει να φεύγει, κοιτάξτε πώς γίνεται, πάει έτσι. Αυτό δηλαδή μου δίνεται να καταλάβω. Συγγνώμη, πες μου εσύ, πες μου. Έτσι δηλαδή, όπως το ερμηνεύετε όχι, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή σημαίνει ναι. Ότι είναι ο άνθρωπος εκείνος που είναι όλο μαγιά κλανιά και από πίσω περνάνε τρένα. Ναι. Και βαπόρια. Και βαπόρια και όλα. Και δηλαδή, τα πάντα όλα. Δηλαδή, συγγνώμη. Καλά, τι μαθαίνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δηλαδή είναι χρηστική, είναι ενημερωτική. Σαφώς και να σου πω κάτι. Η εκπομπή δεν είναι μόνο για να βλέπει, ας πούμε, τρεις ωραίους ανθρώπους και να μιλάνε. Είναι για εκπαίδευση. Φυσικά. Γιατί εγώ όταν βλέπω, όταν είδα αυτόν τον τύπο και τον ερμηνεύσαν έτσι στο γυμναστήριο, τώρα καταλαβαίνω γιατί. Και μπορώ να σου πω ότι ο συγκεκριμένος τύπος ήταν κολοσφιλιστρίνη επί τέσσερα. Παράθυρο μεγάλο. Μπαλκονόπορτα. Όχι απλά παράθυρο. Χωράει μέσα διεύρω. Τι τα διεύρω καλέ. Χωράει το ταχυδρομικό ολόκληρο. Άρα το λύσαμε κι αυτό. Και έχω άλλη μία ερώτηση, ναι. Επειδή είπαμε κάτι για γλώσσα και για αυτό. Γιατί, αλλά θα το πω στην επόμενη εκπομπή, γιατί θέλω να πω σήμερα για τα άστρα. Γιατί λέμε μάλιασε η γλώσσα μου. Και πότε η γλώσσα μπορεί να έχει τρίχες όταν δεν έχει να κάνει με τρίχες. Γιατί υπάρχουν και φορές που σημαίνει και καμιά τρίχα. Θα τα αναλύσουμε την επόμενη φορά. Λοιπόν, Ηλία. Πιάσαμε όλες τις παροιμίες. Όλες τις παροιμίες. Να σου πω, μία όμως που δεν είναι παροιμία, αλλά είναι αλήθεια, είναι ότι είσαι ο μελλοντολόγος εκείνος που μπορείς να ερμηνεύσεις και να, αν το θέλεις, να βρεις πράγματα από τα πολύ σκληροπυρηνικά, δηλαδή πολιτικά, οικονομικά, ήδη κρατικά. Ήδη επαληθεύονται καινούριο η διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας. Που τα είχες πει, ναι, και τα είχες πει και στον Γιώργο τον Αυτιά και τώρα θα και στην εκπομπή μας. Το νέο κόμμα που έχω δηλώσει στην εκπομπή σας. Βεβαίως. Και στο... Αλλά ο κόσμος περισσότερο σε φώναξε, ο κόσμος στην ουσία να είσαι σήμερα. Η Τζούλια κόμμα. Όχι η Τζούλια, παιδί μου, θα κάνει η τέτοια. Η Μπακογιάννη, λέει, θα κάνει η κόμμα, η Ντόρα.
Μάλιστα, άκουσα και ένα σλόγγαν. Τώρα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα.